παράτεση για ένα διάστημα 10 έω 15 ημερών αναμένεται να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων να συνεχιστούν οι υποβολές εντός του Αυγούστου και οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το φόρο σε 7 μηνύες δόσεις αντί των 8 που προβλέπει η νομοθεσία για όσους αποστείλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τέλη Ιουλίου. Και τι να συμβαίνει εκεί. Οι δόσεις που θα είχες σε 8 δόσεις θα μειώνονται σε λιγότερες ε, ανάλογα με, τη, με το πότε την υπέβαλες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί μια λύση σε πάρα πολλές δηλώσεις οι οποίες δεν είναι χρεωστικές, οι οποίες είναι πιστοτικές δηλαδή ή έχουν μικρή, μικρό φόρο που δεν έχει σχεδόν μηνύη σημασία αλλά ακόμα και η περίπτωση του, το, της διαφοράς των δόσεων δεν είναι κάποιο, κάτι σοβαρό ας πούμε. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4.083.803 δηλώσει και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρί νέα παράταση, θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθημερινή βάση περισσότερε από 150.000 δηλώσει. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία, μόνο μία ημέρα υποβληθήκαν περισσότερε από 100.000 δηλώσει, κάτι που δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ολοκληρωθεί η διαδικασία στι 29 Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι υπάρχουν δύο σενάρια. Πρώτο, να ανακοινωθεί προ το τέλο Ιουλίου μια νέα παράταση 10 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενώ το δεύτερο σενάριο είναι να ανασταλούν τα πρόστιμα εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων αλλά και οι προσαυξήσει για όσου υποβάλλουν τι φορολογικέ του δηλώσει μετά το τέλο Ιουλίου. Το καταστροφικό σενάριο είναι να δίνουν αυτό το περίφημο 10-10 μέρε που βγαίνει η ψυχή όλων με απλά λόγια, σας το λέω έτσι για να το προσδιορίσω. Η άλλη περίπτωση είναι να δοθεί η παράταση με τη λογική να μην υπάρξουν προσαυξήσεις και πρόστιμα όποτε και αν υποβληθεί η, η δήλωση, ακόμα και το Σεπτέμβρη δηλαδή. Να σημειωθεί τέλος ότι περίπου 150.000 αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα απαλλαγούν από το ποσό των 650 ευρώ. Επισημαίνεται πάντως ότι η σχετική διάταξη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή καθώς το σχέδιο νόμου βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση.